Έντονη αντιπαράθεση προηγήθηκε της ψηφοφορίας για την ανανέωση του πολυδάπανου σχεδίου Trident για τα πυρηνικά όπλα της Βρετανίας. 472 βουλευτές το ενέκριναν, ενώ 117 ψήφισαν κατά. Η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για την ηθική διάσταση του θέματος. Είναι η ίδια προσωπικά προετοιμασμένη να εγκρίνει μια επίθεση με πυρηνικά που θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο 100.000 αθώων? Και η απάντηση. Yes. Πρέπει να πω στους αξιότιμους κυρίους πως το όλο ζήτημα ενός μέτρου που λειτουργεί αποτρεπτικά είναι να γνωρίζουν οι εχθροί μας ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Το Εργατικό Κόμμα εμφανίστηκε διχασμένο με τον ηγέτη του Τζέρεμι Κόρμπιν να δηλώνει αντίθετος. 138 βουλευτές των εργατικών ψήφισαν ωστόσο υπέρ. Οι υποστηρικτές το θεωρούν σημείο κλειδί για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Βρετανίας στην περίοδο μετά το Brexit. Η διατήρηση των 4 πυρηνικών υποβρυχίων θα έχει κόστος που θα ξεπεράσει τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ώρα της συζήτησης και ψηφοφορίας στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη, εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφραζαν την αντίθεσή τους στη διατήρηση των πυρηνικών της Βρετανίας.